Κύριε Τρίβα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, να δούμε μαζί. Όλοι συζητάνε ότι επίκειται η μητέρα των μαχών, έτσι, για την πλήρη κατάληψη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Κύριε Τρίβα, είμαστε σε αυτό το σημείο με μια αιματηρή αναμονή στο μεταξύ. Τι εκτιμάτε ότι θα γίνει αυτές τις μέρες? Βλέπουμε τις ρωσικές δυνάμεις να στρέφονται στην περιοχή, να φεύγουν από τα περίχωρα του Κιέβου. Ετοιμάζεται κάτι μεγάλο. Πρέπει να γίνει αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι επικείται αυτή η μεγάλη μάχη και μετά πίσω το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κοιτάξτε, όλα εξαρτώνται από το αρχικό σχέδιο της Ρωσίας, το οποίο επειδή απέτυχε, δηλαδή να παραλύσει και να οδηγήσει σε παραίτηση την κυβέρνηση της Ουκρανίας, αυτή τη στιγμή, εδώ και 15 περίπου μέρες, έχει αναπροσαρμόσει τα σχέδιά της. Αυτό τι σημαίνει? Πάντοτε πρέπει να κοιτάμε το χρονικό περιθώριο που έχει η Ρωσία. Είπε ο συνάδελφός σας λίγο πριν ότι η Ρωσία βαδίζει πλέον και μαθηματικά, ανεξαρτήτως τι λένε, βαδίζει και μαθηματικά προς χρεοκοπίες. Η μία μετά την άλλη εταιρείες θα αρχίσουν να οδηγούνται σε χρεοκοπία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να τελειώνει και να τελειώνει γρήγορα με τον πόλεμο. Από τη στιγμή όμως που έχουν αποτύχει κάποια σχέδιά της και σχεδιασμοί της ευρύτεροι, αυτό για να γίνει πρέπει να αυξήσει την αγριότητά της. Πρέπει δηλαδή να τα χτυπήματά της εφ' εξής να είναι ακόμα πιο σφοδρά. Και γι' αυτό και θα συμφωνήσω με το ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και βεβαίως, όπως έχουμε ξαναπεί, οι διαπραγματεύσεις επί του πεδίου δεν υφίστανται. Δηλαδή υπάρχουν διερευνητικές επαφές σαφώς. Πρέπει να, ακόμα δηλαδή και ο ένας εχθρός με τον άλλον μιλούν, αλλά οι διαπραγματεύσεις γίνονται πριν ή μετά τον πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν μπορούν να λάβουν χώρα διαπραγματεύσεις, γιατί το πεδίο είναι αυτό που καθορίζει τα κέρδη του ενός διακυβευτή ή τις απώλειες του άλλου. Άρα αυτό που φαίνεται είναι ότι είμαστε σε ένα μήνα ο οποίος θα δείξει μεγάλη αγριότητα από πλευράς της Ρωσίας και μένει να δούμε ποια θα είναι και η παρέμβαση εφ' εξής της Δύσης, του δυτικού παράγοντα. Ναι. Άρα, κύριε Τρίβα, εκτιμάτε ότι οι αγριώτιες εθερίδες που έχουμε δει είναι απότοκο των αστοχιών, αν θέλετε, ή της λάθος εκτίμηση από πλευράς Κρεμλίνου, το τι θα συναντούσε και ποιος ήταν ο στόχος ο αρχικός στην Ουκρανία? Από την άλλη, τι συνεχτιμάτε έτσι για να αλλάξει μια κατάσταση? Είναι στο πεδίο των μαχών οι δυσκολίες, οι δυσχέρειες? Είναι οι πιέσεις έξωθεν του δυτικού κόσμου, η ενίσχυση της Ουκρανίας και με στρατιωτικό υλικό? Τι ήταν αυτό, αν θέλετε, που άλλαξε άρδιν τα σχέδια της Ρωσίας και τώρα στρέφονται όλα και μας λέτε κι εσείς ότι θα υπάρξει και άλλη αγριότητα στον τρόπο έτσι που θα δράσει ο ρωσικός στρατός? Είναι η διαλεκτική σχέση μεταξύ όσων είπατε. Δηλαδή αυτοί οι παράγοντες που αναφέρατε όλοι μαζί έχουν σχέση αιτίου-αιτιατού. Δηλαδή, επειδή η Ρωσία απέτυχε, επειδή η Ουκρανία έδειξε μεγάλη αντίσταση, ο δυτικός παράγοντας έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εμείς το ξέρουμε και σαν ελληνισμός αυτό, ότι εάν πολεμήσεις για τον εαυτό σου, τότε είναι που θα σπεύσουν να σε βοηθήσουν. Δηλαδή, πάντοτε, ο τρίτος παράγοντας πάει με τον νικητή. Είμαι αυτόν ο οποίος δίνει μεγάλη φθορά στον επιτιθέμενο. Ναι. Επομένως, φαίνεται είμαι ότι αυτόν που είναι ενάντια στον εχθρό, επίσης. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Εάν έτσι κάπως ξεκίνησε και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αν θυμάστε, όταν προσάρτησε, ας πούμε, η Γερμανία την Αυστρία, κανένας δεν κουνήθηκε. Όταν πήγανε στην Πολωνία όμως, όλες κηρύξανε τον πόλεμο. Που σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά υπάρχει μια πίεση λόγω της αγριότητας που ήρθε από την αποτυχία των αρχικών ρωσικών σχεδίων. Υπάρχει και η διεθνής πίεση. Ακόμα δηλαδή και ουδέτερες χώρες, σχετικά προβληματισμένες χώρες με το ποια πλευρά να πάρουν, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία. Είναι δύσκολο όσο περνάνε οι μέρες να στηρίζουν την Κίνα, διότι αμαυρώνεται και το nation branding τους, έτσι. Δηλαδή δεν είναι εύκολα αυτά, δεν είναι μόνο οι οικονομίες
είναι και το ότι θα έχουν να λένε ότι υποστηρίζουν έναν επιθετικό πόλεμο. Και σκεφτείτε το αφήγημα της Κίνας, για παράδειγμα, που θέλει να λέει ότι είναι μια ειρηνική αναδυόμενη δύναμη για τον κόσμο. Ναι. Όσο περνάει ο καιρός, αυτές οι ισορροπίες είναι δύσκολο να κρατηθούν. Ναι. Και έχετε και μια άλλη ισορροπία, ανατραπή, αν θέλετε, που έχει να κάνει και με την Βορειοατλαντική Συμμαχία, το ΝΑΤΟ, που βλέπουμε ότι χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, εξ αφορμής των όσων τεχταίνονται, επισπεύδουν, αν θέλετε, την ένταξή τους σε αυτό. Γίνεται η συζήτηση, πλέον ξεκίνησε. Είναι καλά γνωστό, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, και τη συζήτηση για την Κύπρο, που αν μπορεί ή δεν μπορεί, και το βέτο της Τουρκίας, αλλά όλα αυτά αλλάζουν. Άδη. Εξαρτάται τι θα αποφασίσουν και οι ΗΠΑ, πώς θα καλέσουν τις χώρες της περιοχής να αλλάξουν, αν θέλετε, το τι έχουν σήμερα, το τι πιστεύουν σήμερα ή τη στρατηγική τους. Έχετε μεγάλο δίκιο. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως δυτικοί οργανισμοί έχουν φτιαχτεί, να μην το ξεχνάμε αυτό, έχουν φτιαχτεί μεταξύ 50 και 60, 49 και 60, έτσι, δηλαδή είναι το 49 το ΝΑΤΟ και το 57 η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού πρώτα το 52 υπήρχε η κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, που ήταν το πρώτο κύτταρό της. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Έχουν δημιουργηθεί με ψυχροπολεμική λογική. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι οργανισμοί αυτοί στη λήψη αποφάσεων έχουν ένα μανιχαϊστικό μοντέλο, δηλαδή υπάρχει το βέτο. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι σιγά σιγά οι ίδιοι οργανισμοί, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάνει σε κάποιες πολιτικές αυτό. Για παράδειγμα, στο μεταναστευτικό. Τι λέει? Όσοι ενδιαφερόμαστε να σπεύσουμε. Άρα πάμε σε λογικές πλειοψηφιών στο λήψη αποφάσεων. Να το συνδέσουμε τώρα το επόμενο με την εξέλιξη αυτών των οργανισμών. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν, πώς απέτυχε ο Πούτιν. Ο Πούτιν υποτίθεται στην Ουκρανία θέλει να δείξει ότι τελειώνει η επέκταση του ΝΑΤΟ και τελικά η επιθετικότητά του οδηγεί σε επέκταση του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι τα μεγάλα λάθη για μένα. Λέει, ότι μπορούσε, θα πει ένας, τι θα μπορούσε να κάνει ο Πούτιν από την πλευρά της Ρωσίας. Με την προσάρτηση της Κρυμαίας, όπως είχε γίνει το 2014, αν θυμάστε, δεν αντέδρασε ουσιαστικά κανένας πέραν των οικονομικών κυρώσεων. Αλλά ο Πούτιν, θα λέγαμε, επέλεξε τώρα το μεγάλο ποντάρισμα. Ήθελε να αφήσει κάτι μεγάλο σαν κληρονομιά. Οπότε η Φιλανδία, κατά 60% περίπου οι πολίτες της, θέλουν το να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος αυτό. Το ΝΑΤΟ από μόνο του δεν επεκτείνεται. Τα κράτη είναι που το καλούν να μπουν μέσα σε αυτό, διότι νιώθουν την καυτή ανάσα του εκάστοτε εχθρού. Αυτή τη στιγμή ο εχθρός που νιώθουν η Φιλανδία, η Πολωνία, όλες αυτές οι χώρες, έτσι, η Μολδαβία, η Γεωργία, που λένε ότι θέλουν και αυτές να μπουν, είναι η Ρωσία. Επομένως, θεωρώ ότι η κουβέντα για την Κύπρο έχει ανοίξει και όσο περνάει ο καιρός θα ζεσταίνεται όλο και περισσότερο. Και επειδή ήδη η Τουρκία έχει μπλοκάρει πάρα πολλά προγράμματα στο ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι θα μπορεί για καιρό να παριστάνει αυτό τον επιτίδιο ουδέτερο. Ήδη και η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Να δούμε μέσα από το ΝΑΤΟ τι θα κάνει η Τουρκία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.